Σήμερα Σάββατο, 6 Μαΐου 2023. Herping λοιπόν, στο μέρος που είχε αποδώσει και πριν, εδώ στο Seich Sou, από τη μεριά του Ρετζικίου. Ακούτε τα πουλιά πίσω, όλα πράσινα, άνοιξη, θερμοκρασίες ακόμα δεν είναι ακραίες, αν και λίγο ο ήλιος αρχίζει να ζεσταίνει τώρα. Βλέπετε εδώ καλοκαιρινή εμφάνιση. Και αυτό ίσως να μην είναι και τόσο καλό, επειδή αρχίζουν τα ζώα να μαζεύονται. Δεν θέλουν υπερβολική ζέστη τα πιο πολλά ήδη. Και όσα θέλουν πολύ ζέστη συνήθως είναι γρήγορα και δεν πλησιάζονται εύκολα. Αλλά είχαμε βρει εδώ και χελώνες και σαύρες και άποδες σαύρες και φίδια και λίγο πιο ασυνήθιστα φίδια πιο πάνω. Μετά από ψάξιμο βέβαια, αλλά έχει. Μετά είχαμε μια μικρή παρένθεση εκεί, πήγα λίγο στην Κέρκυρα που δεν προλάβαμε πολλά, ήταν λίγο αναγνωριστική. Πιστεύω τα έχετε δει όλα αυτά πριν από αυτό, αλλά είχαμε καλά. Και δεντρογαλιά που δεν έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άλλο που μπορεί ο καθένας να λέει όποιο φίδι θέλει δεντρογαλιά και σε κάθε χωριό να το λένε αλλιώς, αλλά η επίσημη δεντρογαλιά είναι εκεί. Δυτική Ελλάδα κυρίως και νότια. Και επιστροφή λοιπόν εδώ, στο γνώριμο μέρος που σίγουρα έχει να μας δώσει πράγματα, να βρούμε ωραία ζώα, να καταγράψουμε. Και ξεκινάμε και με κάτι κακό. Μια πατημένη μπομπίνα στο δρόμο. Μπομπίνα variegata που τη βλέπετε. Αντί να είναι κίτρινη, έχει ασπρίσει. Τώρα από τη σκόνη, από τον ήλιο. Δεν ξέρω, φυτατώθηκε. Τώρα αυτές μάλλον κινούνται πολύ γιατί είναι και σε λιμνή αρκετά μακριά από το νερό όπως έχουμε δει και στο προηγούμενο και σε άλλες χρονιές εδώ. Και κάποιες βγαίνουν μάλλον και από αυτή τη μεριά από το Ριάκι και περνάνε το δρόμο. Και τότε που έβρεξε θα είχαν απλωθεί αρκετά στο γυροχώρο και θα την πάτησαν. Μπορούμε να υποθέσουμε όχι και επίτηδες, θα μπορούσε, αλλά είναι τόσο μικρό αυτό το ζώο που δεν μπορείς να το προσέξεις. Πάντως υπάρχουν αρκετές. Αυτό παίρνουμε από αυτό. Πάει και η ταμπέλα που έλεγε Σέιχ Σου. Η αμφιβάλλα θα φτιαχτεί. Εδώ η γέφυρα έχει χάσει ξύλα κάτω και για χρόνια είναι έτσι. Αυτό είμαστε. Κάπου στη μέση, προς υποανάπτυκτα, κάπου εκεί ο πολιτισμός μας. Εντάξει, έχουμε κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι είμαστε καλά, αλλά δεν καλύπτεται το ότι είμαστε. Δεν μπορείς να το κρύψεις. Σιγά σιγά χαλάνε, σε πιο επαρχιακές περιοχές δεν ασχολείται κανείς. Ακόμα και εδώ που είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη που προσέχουν υποτίθεται το μέρος, δεν πιστεύω ότι θα το φτιάξει. Ας διαψευστώ, για να δούμε. Επισκευάσαμε την ταμπέλα λοιπόν. Έχει δύο καρφιά κάτω. Στέκεται πάνω σε αυτό το ξύλο, αλλά το ξύλο έχει ανοίξει κάπως από εδώ. Αργά ή γρήγορα θα ξαναχαλάσει. Και μπορεί ο καθένας να τη βγάλει, δεν είναι καλά στερεωμένη. Αλλά ελπίζω να μην την πειράξει. Να δείτε το ρεύμα, περάσαμε αυτή την επισφαλή γέφυρα με τις τρύπες που δεν φτιάχνεται ποτέ. Νερό έχει, άνοιξη είναι. Μπομπίνες έχει, αλλά θα βρούμε και πάνω. Σε πιο βολική θέση. Δουλειά παντού. Πύλα, δέντρα. Και ένα στεφάνι έχουν αφήσει και την μελομαγιά και στη γέφυρα. Τώρα αρχίζει να ξεραίνεται. Καλά φαίνεται να είμαστε. Τουλάχιστον εδώ που έχει σκιά. Νέα και η πρώτη χελώνα, Testudo Hermanni, η κοινή χελώνα, θηλυκό. Ωραία, γεμάτη, χωρίς κανέναν τραυματισμό και πολύ δραστήρια, βγάζει και το κεφάλι. Χλιαζόταν τώρα εδώ. Έχει ζεσταθεί, σαν ηλιακό πανελάκι είναι. Βλέπετε ότι είναι θηλυκό, θα δούμε γρήγορα και από κάτω. Ίσιο και σκυλιακό σειρεός, μικρή ουρά, μικρή υπερουραία πλάκα. Όμορφη χελώνα, ωραίος χρωματισμός, ο κλασικός, όχι πολύ έντονος αλλά ωραίος. Η Hermann, η κοινή χελώνα λοιπόν, να τη βγάλει το κεφάλι της, είναι πολύ ωραία αυτή για φωτογραφία, δεν ξέρω αν καθίσει ή φύγει, αλλά είναι πολύ δραστήρια. Είναι γύρω στα 20 εκατοστά και βαριά, πιο βαριά από ό,τι φαίνεται. Αυτό σημαίνει ότι τρέφεται και ανυδατώνεται καλά. Είναι άνοιξη, όλα είναι πράσινα, έχει να φάει όσα χόρτα θέλει, έχει νερό. Το καλοκαίρι λίγο θα δυνατήσουν, είναι φυσιολογικό αυτό. Τότε πιο πολύ θα αναπαράγονται και θα τρώνε πιο πολύ ξερά. Αλλά τώρα τρώνε χλωρά. Και ξεκινάνε και την αναπαραγωγή, αλλά όχι πολύ έντονα ακόμα. Πανέμορφη. Να είναι και η δεύτερη Testudo Hermanni, αρσενικό. Ήταν κοντά, αλλά δεν είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους. Δεν ξεκινούσαν ζευγάρωμα κάτι τέτοιο, απλώς μοιάζονταν. Και μάλλον είχαν φάει. Βλέπετε τις διαφορές. Μεγάλη περιουραία πλάκα. Χωρισμένη σύνδεση όπως οι περισσότερες Hermanni, παχιά ουρά και κύλος κυλιακός σειρός από κάτω. Κάπως πιο ξεβαμένος από κάτω αυτός και λίγο πιο μουντός. Έκανε και ήχο. Ακούσατε. Συνήθως σειρίζουν, μόνο εκβάλλουν αέρα, αλλά έχουν και φωνή. Έβγαλε λίγο ήχο. Δραστήριος και αυτός, όχι τόσο όπως οι άλλοι. Πριν ήταν μέσα στο καβούκι, τώρα βγάζει και το κεφάλι. Αυτό είναι καλό, μπορεί και αυτός να βγει φωτογραφία. Να το έβγαλε το κεφάλι. Ωραία χελώνα αυτή, λίγο πιο μικρή, επίσης βαριά, καλοφαγωμένη. Θα βγάλουμε σίγουρα, γιατί δεν έχω πολλές φωτογραφίες φέτος Hermanni με το κεφάλι πλήρως έξω και θα συνεχίζουν να κατηφορέσουν προς τα δω όπως πήγαιναν. Θα φάνε, θα λιαστούν κλπ. Λοιπόν, από φωτογραφίες η μη επιτυχία, το θηλυκό βγήκε, έτρεχε συνεχώς, δεν μπορούσαμε να το στήσουμε, δείτε πως τρέχουν. Βλέπουν χόρτα και αμέσως αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να πάνε γρήγορα εκεί. Αφήνουν το αρσενικό, δείτε ταχύτητα.
Αφήνω και το θηλυκό. Που κι αυτό δεν είναι αργό, φεύγει κι αυτή. Το αρσενικό δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε φωτογραφία. Έτρεχε συνέχεια. Το θηλυκό λίγο κάθισε. Φύγαν. Μια χαρά τρέχουν χελώνες. Τρίτη Testudo Hermanni. Έχω την εντύπωση ότι ξαναβρήκαμε. Αλλά δεν είμαι σίγουρο. Θηλυκό. Σε ανάπτυξη ακόμα με γραμμές, έντονες αντιθέσεις. Μπορεί να μεγαλώσει να μειωθούν αυτά τα χρώματα, αλλά μπορεί και να κρατήσουν. Και από κάτω το ίδιο, βλέπετε. Και μικρή ουρά και μικρή περουρέα πλάκα, αλλά λίγο πιο έντονη σε σχέση με άλλες. Ωραία. Εδώ κάποια πλακίδια της όμως βγαίνανε. Κάπως τραυματίστηκε. Κάτι έγινε. Είχε δύο που βγαίνανε και να μην μπει μέσα νερό και τα έβγαλα. Φυσικά από κάτω έχει άλλα. Τα κεράτινα πλακίδια παράγονται κάθε χρόνο, γι' αυτό δημιουργούνται και αυτές οι γραμμές. Τα πιο μεγάλα βγαίνουν από κάτω. Δεν αλλάζουν κανονικά το δέρμα τους οι χερσαίες χελώνες, αλλά τα μαζεύουν για προστασία. Αλλά μπορεί για κάποιο λόγο, αν ξυθούν, αν τραυματιστούν, τα επιφανειακά να βγουν. Αλλά κάτω θα βγουν και άλλα. Φαίνεται όμως σαν να έχει χτυπήσει παλιά. Δείτε εδώ κάποιες γραμμές, ίσως να σύρθει και απότομα να έπεσε κλπ. Αλλά μια χαρά είναι βαριά, καλοφαγωμένη και έτρωγε όταν την πλησιάσαμε. Και ήθελα να τη βγάλουμε εκεί που τρώει ήσυχη τα φύλλα της. Είχε κάποια φυτά εδώ, θα μάθουμε τι είναι, με μικρά κίτρινα ανθάκια και έτρωγε τα φύλλα της. Αλλά μόλις πλησιάσαμε, απευθείας σταμάτησε να τρώει, κάθισε με το φύλλο στο στόμα και γύρισε το κεφάλι και μας κοιτούσε. Και με τέτοια ψυχολογία που έχει αυτή η Hermanni, βλέπετε, είναι όλο μέσα καβούκι. Δεν νομίζω να καθίσει να φάει μπροστά μας. Έχει άλλες που είναι πολύ πιο άνετες. Δηλαδή τις βρίσκεις, έχουμε και παραδείγματα παλιά. Την πιάνεις, την αφήνεις και συνεχίζεις να τρώει. Αυτή δεν είναι έτσι. Αλλά δεν πειράζει, είναι όμορφη πάλι. Θα συνεχίσει να τρώει, έχει όσο θέλει φυσικά. Testudo Hermanni λοιπόν. Θα βγάλουμε και μια φωτογραφία αυτό που έτρωγε, να δούμε τι φυτό είναι, τι προτιμούν οι Hermanni. Και θα την αφήσουμε εδώ, στη σκιά εδώ που ήταν. Έχει ήδη λιαστεί, είναι ζεστή. Να φάει όσο θέλει. Την δείτε και εδώ, τώρα την άφησα εδώ κάτω. Εδώ έχει ένα μικρό τραυματισμό τώρα. Σκύλο τη δάγκωσε. Έπεσε, δεν ξέρω. Την αφήνουμε εδώ λοιπόν. Αυτή θα πάει πιο μέσα μάλλον σε λίγο. Να έτσι κι άλλη Testudo Hermanni που τρώει φύλλα. Βρήκα μια ακόμα χελώνα πριν, αλλά ήταν πιο χαμηλά, δεν την βγάλα. Τρώει και δεν ενοχλήθηκε. Να τη χελώνα. Έχω την εντύπωση ότι ξαναβρήκαμε. Είναι ένα πανέμορφο θηλυκό μεγαλύτερης ηλικίας. Αρκετά βαρύ, φαίνεται ότι έχει φάει καλά. Και βλέπετε, έχει τέλειες χρωματικές αντιθέσεις. Ενώ πολλές μεγαλύτερες χελώνες Hermanni σιγά σιγά ανοίγουν τα χρώματά τους. Είναι σαν βουνίσια. Πολλές φορές τα βουνά είναι έτσι πιο σκούρες. Όχι πάντα, αλλά στα κορτιά για παράδειγμα έχει πολλές τέτοιες. Δείτε εδώ, έχει λίγο ταλαιπωρημένες πλάκες. Έχει ζήσει αρκετά αυτή η χελώνα. Εδώ πέρα έχει σπάσει λίγο από παλιά. Δείτε όλα. Το καβούκι είναι χοντρό. Όταν είχε ένα μακριά, είναι μεγάλο ζώο. Και από κάτω, δείτε, δεν έχει ανοίξει από κάτω. Έχει τα σκούρα μεγάλα μπαλώματα και τα χαρακτηριστικά του θηλυκού, μικρή ουρά κλπ. Κάνει και ήχους, δυνατή. Παρά την ηλικία της λοιπόν, έχει τα νεανικά της έντονα χρώματα. Να, τι έχει το κεφάλι έξω. Και δεν είναι τόσο υπερδραστήρια όπως οι άλλοι. Δηλαδή πιστεύω ότι θα καθίσει για μια φωτογραφία γιατί είναι ξεχωριστή. Δείτε και εδώ, νομίζω γι' αυτό την έχουμε ξαναβρει. Έχει σχιστεί εδώ το έμβολο εδώ που έχει από τις δύο λαιμικές πλάκες μπροστά, παλιά. Γι' αυτό είναι λίγο πιο βαθύ στη μέση, αυτή την εγκοπή. Έχουν μια ελαφρά εγκοπή, αλλά πολύ πιο μικρή κανονικά. Όλα αυτά τα τραύματα τώρα συνέβησαν παλιά. Δεν έχει κάποιο θέμα χελώνα αυτή. Είναι υγιέστατη και συνέχεια κάνει ήχους. Άτι, εκβάλλει αέρα. Εντάξει, με μια επίσκεψή μας την εβδομάδα και λιγότερο δεν θα μας συνηθίσει, εντάξει. Αλλά αν έρχεσαι εδώ συχνά, δεν το θεωρώ απίθανο να αρχίσουν να σε αφήνουν να τα πλησιάσει πιο κοντά κλπ. Γιατί μάλλον είναι η ίδια χελώνα, όπως είπα. Και μας άφησε να έρθουμε αρκετά κοντά πριν σταματήσει να τρώει. Δηλαδή έτρωγε κανονικά. Την είδατε, έβγαζε τα φύλλα από τα πόδι φυτά. Θα μάθουμε τι είναι και εκεί με το φυτό. Και θα φωτογραφίσουμε αυτή τη χελώνα και θα την αφήσουμε να συνεχίσει να βόσκει εδώ. Πολύ δραστήρια. Λοιπόν, και αυτή ένα σκέτο πόνο να φωτογραφηθεί. Έφευγε, βγήκε λίγο κουνημένη. Αλλά δείτε, είναι πανέμορφη. Τώρα κάθεται λίγο ήσυχη. Δείτε τα χρώματά τη. Και όπως λέω, μπορείτε να το συγκρίνετε και με άλλα βίντεο για να το δείτε. Είναι σπάνιο τόσο μεγάλη χελώνα να έχει αυτές τις αντιθέσεις. Λοιπόν, την αφήνω. Είναι και δραστήρια, θα σκαρφαλώσει εδώ. Για να τη δούμε. Και θα κατέβει προς τα κάτω. Να, έτσι φεύγει. Αμέσως.
Νάτι και μια τέλεια, μεγάλη θηλυκή τεστούντο Hermanni ακόμα. Τελικά η άλλη λοιπόν βγήκε ωραία φωτογραφία. Μόνο όταν μπήκε μέσα χόρτα. Μόλις μπήκε μέσα, κάθισε, έβγαλε το κεφάλι. Και μετά την πλησιάσαμε κανονικά, δεν έκανε τίποτα. Είχε συνηθίσει, δεν έφυγε. Βγήκε ωραίες φωτογραφίες. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη. Λιγότερο έντονα χρωματισμένη, αλλά με τα μεγάλα τετράγωνα πάλι ωραία χρώματα. Βαρύ θηλυκό, καλοταϊσμένο. Το βλέπουμε και από κάτω. Νάτι. Και έχει τις γραμμές που δηλώνουν ακόμα ότι είναι σε ανάπτυξη. Δηλαδή, παρόλο που είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος σε σχέση με την προηγούμενη, ακόμα μεγαλώνει. Αλλά έχει μεγαλώσει αρκετά και φαίνεται να έχει περάσει και αυτή κάποια δύσκολα πράγματα στη ζωή της. Βλέπουμε εδώ πάνω παλιές ξυμένες πλάκες και εδώ στο προστινό δεξί πόδι κάποια δάχτυλα λείπουν. Δείτε, τα δύο εδώ είναι καλά και αυτά εδώ είναι κάπως παραμορφωμένα, κομμένα. Κάπου πιάστηκε το πόδι της και κόπηκαν δάχτυλα παλιά. Μπορεί και σκυλιά να την έπιασαν, δεν ξέρω. Μπορεί σε καμία πέτρα, σε καμία τρύπα. Πάντως είναι και από εδώ, δείτε. Τα νύχια είναι παντημένα, δεν ξέρω, προσπάθησε, είχε πέσει και προσπάθησε να βγει. Από αριστερά είναι πιο καλή κατάσταση. Αλλά έχει αυτό. Αλλά είναι μια χαρά, δεν έχει τίποτα. Πανέμορφη. Και το σπάρτο εδώ αρχίζει να ανθίζει. Τα πιο πολλά έχουν μπουμπούκια, αλλά εδώ πάνω έχει μερικά κλαδιά με λουλούδια. Spartium Junction. Έχουν και πολλά ξερά κλαδιά που πρέπει να φύγουν από το φυτό, αλλά έχει και τέτοια. Τελικά έπεσα μέσα στις προβλέψεις μου. Αυτή η Hermann ήταν πολύ συνεργάσιμη και βγήκε και μια πολύ ωραία φωτογραφία σε ανοιχτό χώρο. Και έφυγε μετά πάλι στα χόρτα. Χώθηκε εκεί σε μια λακκουβίτσα που ήταν και πριν. Μια δροσερή μικρή λακκουβίτσα. Εδώ αλλάζει και η βλάστηση, έχει τα φιλοβόλα. Μπορεί να βρούμε και κάτι άλλο. Για να δούμε. Νάτος λοιπόν και ένα τυφλίτης ή αλλιώς φιδόσαυρα. Pseudopus apodus επιστημονική ονομασία. Ψευδόποδας, γιατί έχει ίχνη πίσω άκρο. Νάτα, είναι και αρσενικό, είδατε. Εκθέτει και τα ημιπέη πριν μας αφόδευσε. Και άποδος, γιατί θεωρείται άποδη σαύρα, δεν τα χρησιμοποιεί αυτά. Είναι σαύρα στην οικογένεια των Αγκουιδών, υπό οικογένεια Αγκουινών. Είναι άποδη. Έχει ίχνη πίσω άκρων και μπροστά. Μπορεί να έχει κάποια οστά κάτω από το δέρμα, αλλά δεν έχει μπροστινά πόδια. Βλέπουμε ότι είναι κανονική σαύρα. Το κεφάλι του είναι σαύρας, πιο μακρύ ρίγχος, βλέφαρα κινούμενα, αυτιά, ενωμένη κάτω σε αγώνα, πιο πλατιά γλώσσα να τη βγάλει, φωλίδες πολλές και μικρές από κάτω. Αυτό το αυλάκι στο πλάι που έχουν οι αγκουίδες, γιατί αυτές οι σαύρες είναι θωρακισμένες, έχουν στέινα πλακίδια κάτω από τις φωλίδες, είναι σκληρά, τα λέω εγώ μισές χελώνες γι' αυτό. Και έχουν αυτό το αυλάκι, τα περισσότερα γέννη τουλάχιστον για να συστέλνονται, διαστέλνονται. Και μακριά ουρά, χοντρή στην αρχή, λεπτή στην άκρη. Και αυτή τη δαχτυλιδωτή φωλίδες και τη γυαλάδα που τα φίδια δεν έχουν. Και βλέπετε την άμυνά του, αν βρεθεί σε ανοιχτό χώρο, μένει έτσι δίσκαμπτο, προσποιείται το νεκρό, κάνει το κομμάτι ξύλο, καμία σχέση με το φίδι που θα πιαστεί, θα τυλιχτεί στο χέρι μας. Αυτό είναι πολύ πιο δίσκαμπτο ζώο. Συνήθως κινείται με πλευρικό κυματισμό δεξιά και αριστερά, και γι' αυτό θέλει πυκνή βλάστηση για να τρέξει. Τώρα φαίνεται λίγο αδέξιο εδώ έξω, αλλά όταν είναι μέσα στη βλάστηση κινείται πολύ γρήγορα. Σαν να πετάει μέσα στα χόρτα, γι' αυτό το λένε και κολυβητή του χόρτου. Γενικώ στι άβρε με αυτή τη μορφολογία, grass swimmer. Σαν να κολυμπάει στα χόρτα. Δεν χρησιμοποιεί την κοιλιά δηλαδή για να πιαστεί όπως τα φίδια, γι' αυτό σε ανοιχτούς χώρους όπως εδώ σε δρόμους πιάνεται εύκολα. Και αυτό είναι κακό γιατί όταν είσαι αυτοκινητόδρομος με κίνηση, ξέρετε τι γίνεται, είναι από τα πιο συχνά θύματα του οδικού δικτύου. Αλλά είναι εντελώς ακίνδυνο, αν το βρούμε στο δρόμο, το πιάνουμε απλά όπως μια χελώνα, δεν κάνει τίποτα, το περνάμε απέναντι. Δεν δαγκώνει, παρόλο που μπορεί, όπως και η χελώνα μπορεί να δαγκώσει μια χαρά, αλλά δεν το χρησιμοποιεί αυτό σαν άμυνα. Αυτό είναι λοιπόν. Άνοιξη δραστηριοποιούνται πάρα πολύ. Μετά περιορίζουν πολύ τη δραστηριότητά του. Τώρα είναι και εποχή αναπαραγωγή. Και κινούνται μέσα σε πυκνή βλάστηση. Τρέφονται με διάφορα σπόνδυλα. Πολύ συχνά σε λιγκάρια και γυμνοσάλιαγγε. Επίσης ακρίδες. Σε έναν κήπο δηλαδή, αν έχουμε γύρω-γύρω βλάστηση και μπορούν να ζήσουν γιατί δεν ζουν παντού. Τον δεχόμαστε. Δεν κάνει τίποτα. Είπαμε. Τρώει αυτά τα έντομα που δεν θέλουμε και τα σε λιγκάρια. Καμιά φορά τρώει επίσης μικρά σπονδυλωτά, μικρά αρπετά, αυγά αρπετών και τέτοια. Κάνα μικρό τοκτικό σπάνια. Νομίζω λίγο αφόδευσε. Ναι, μυρίζει κάπως σαν φασολάδα, όπως λέω. Σαν φώτανα, σαν κάπως έτσι. Εντάξει, αυτή είναι η άμυνά του. Δείτε πόσο ακίνητο έχει μείνει. Ωραίο ζώο. Είναι η μεγαλύτερη άποδη σαύρα του κόσμου και η μεγαλύτερη σαύρα της Ευρώπης. Το κεφάλι του είναι πιο ανοιχτόχρωμο σε σχέση με το σώμα. Και από κάτω κοιλιά επίσης ανοιχτόχρωμη. Ωραίο. Γύρω στο 90 εκατοστά, κάπου εκεί. Κάνα μέτρο. Για να δούμε τι αλλαγή στη συμπεριφορά θα έχει τώρα που έχει εδώ παντού πράσινο για να φύγει. Να το δείτε, το νιώθω να αναπνέει πιο έντονα. Λοιπόν, την αφήνω εδώ.
Δεν φεύγει ακόμα. Α, ξεκινάει. Κάτσε να βοηθήσουμε λίγο να κατέβει. Νάτος. Απογειώθηκε. Νάτος κι άλλος τσιφλίτης, κι άλλη φιδόσαυρα. Νεαρό αρσενικό. Αν και θα τον πέραδες με θηλυκό, έχει κάπως πιο στενό κεφάλι. Πάλι είναι πιο ογκώδες. Όμως εξέθεσε τα ημιπέη του τώρα, τα ξαναμάζεψε. Ωραίο, χαριτωμένο μικρό. Πρόσφατα μάλλον ενηλικιώθηκε. Βλέπετε μικρότερες φωλίδες, πιο λεπτό ζώο. Αυτό ήταν και πιο δραστήριο, τυναζόταν πριν πιο πολύ. Το είχα βάλει μέσα στο σάκο για λίγο μέχρι να βγει ο άλλος. Βγήκε και φωτογραφία ο άλλος. Μάλλον θα βγει και αυτός. Δείτε πόσο ωραία γυαλίζει στον ήλιο. Έτσι. Αυτή η λίγη επιφάνεια τα βοηθάει να γλιστράνε πολύ γρήγορα. Γενικώς τα ερπετά που γυαλίζουν γλιστράνε. Συνήθως ζουν μέσα στο έδαφος ή μέσα σε πυκνή βλάστηση όπως αυτός και είναι είδη που κινούνται με το σώμα τους. Πιο πολύ σέρνονται παρά χρησιμοποιούν τα πόδια τους. Τώρα αυτός δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Γενικώς το λέω, γενικώς για τα είδη που γυαλίζουν. Πολύ ωραίο ζώο. Το θεωρούμε κοινό είδος, αλλά είναι μεγαλύτερη άποδη σαύρα του κόσμου όπως είπα. Γενικώς μεγάλη σαύρα. Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μεγάλες πάνε και 700 γραμμάρια και παραπάνω. Δεν θα εκπληθώμουν αν άκουγα ότι κάποια έφτασε ένα κιλό. Αυτό είναι πολύ πιο μικρό. Θα είναι καν 400, όχι, 300, τόσο. Να τα έβγαλε πάλι. Και θα μεγαλώσει κι άλλο, έχει ακόμα μέλλον. Αρκετά σκληρό ζώο, ακούστε. Έχει ωστέ, είναι πλακίδια. Τα φίδια έχουν μαλακό δέρμα. Να καταπίνουν μεγάλες μπουκές τροφής. Μεγάλα θυράματα. Οι αγκουίδες, τουλάχιστον αυτή η οικογένεια των άποδων σαυρών που έχουμε εδώ, έχουν σκληρό δέρμα με στήνες πλάκες. Εντελώς διαφορετική φιλοσοφία άμυνας, άλλο σύστημα. Είναι άλλο ζώο εντελώς. Άλλο που είναι λίγο μακρόστενο. Κάποιοι στο ίντερνετ θα ανεβάζουν ακόμα και φωτογραφίες κουλικιών και λένε ότι φίδι είναι, άμα το δουν μεγάλο, δεν σημαίνει ότι είναι φίδι, είναι κάτι άλλο. Ίσως να μην έχουμε και ακριβή λέξη στις περισσότερες γλώσσες για να το περιγράψουμε. Το λέμε άποδη σαύρα, εντάξει. Σαύρα είναι βασικά. Κινείται με τον ίδιο τρόπο. Απλώς είναι λίγο πιο ευλίγης, έχει πιο πολλούς σπονδύλους από τη μέση σαύρα. Τρώει με τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλες σαύρες. Αναπαράγεται με τον ίδιο τρόπο. Τα αρσενικά έχουν την ίδια διαφορά όπως με άλλες σαύρες και όχι όπως τα φίδια. Έχουν πιο μεγάλο κεφάλι γιατί δαγκώνονται όταν μαλώνουν. Τα φίδια συνήθως παλεύουν. Είναι άλλο ζώο. Δεν είναι φίδι. Και τώρα που είναι άνοιξη είναι δραστήρια. Είμαστε τυχεροί. Μετά το καλοκαίρι θα είναι καθαρά θέμα τύχης να βρεις ένα τέτοιο ζώο. Αποφεύγει τη ζέστη. Νάτο. Αυτό θα είναι κανένα 8 εκατοστά. Τον αφήνω εδώ λοιπόν, δίπλα σε ένα θάμνο χαμομήλι, θα βλέπετε μπροστά. Τώρα αυτός με το πουδί βλάση θα φύγει και είναι και πιο δραστήριος. Πάω λίγο πίσω να βγει πιο καλά. Για να δούμε τι θα κάνει. Φεύγει. Κλείστηση. Πομάτια elegans. Το μικρό σαλιγκάρι που είναι εδώ στο Seich Sou, ασβεστό διαδάφι κοντά σε μέρη με νερό. Είναι σε άλλη οικογένεια, δεν θυμάμαι σε ποια είναι, αλλά είναι η οικογένεια υδρόβιων κυρίως σαλιγκαριών. Έχει αυτό το πόμα μπροστά που κλείνει την τρύπα. Όπως πολλές αλικάρια του νερού, αλλά είναι χερσαίο. Πολλές οικογένειες αλικαριών εξελίχθηκαν να ζουν στη ξηρά ανεξάρτητα. Όπως πολλές άβρες απάσχετες οικογένειες γίναν άποδες ανεξάρτητα, έτσι και πολλές αλικάρια γίναν χερσαία ανεξάρτητα. Το ένα από το άλλο. Και κάποιες οικογένειες έχουν εξαφανιστεί τώρα, κάποιες είναι πιο πρόσφατες κλπ. Μαλάκια, λέμε ότι φέρουν τύχη, δεν ξέρω, δεν το πολύ πιστεύω. Βρήκαμε δύο αναμενόμενα ιδίως τώρα. Και πρασινό ευρωπαϊκό που έφυγε, εντάξει όπως πάντα, αλλά όχι ακόμα κάτι παραπάνω. Testudo Hermanni, in situ όπως λέμε, στη θέση της ακριβώς, δεν την κουνήσαμε. Και πριν είχε το κεφάλι πιο έξω, βγήκε και μια ωραία in situ φωτογραφία. Θηλυκό. Και αυτή ωραίο θηλυκό, καλό μέγεθος. Ακόμα φαίνεται να είναι σε ανάπτυξη, με ωραίο χρωματισμό. Να τη βγήκε. Νόμιζα δεν θα μας βγει αυτή, αλλά βγήκε. Έχει και αρκετά σκούρο κεφάλι και γενικώς είναι σκούρη. Να και από κάτω, βλέπετε. Έντονες αντιθέσεις. Κατούρισε λίγο. Γιατί έχει όσο νερό θέλει και τρώει όσο θέλει. Είναι βαριά και αυτή. Καλοταϊσμένη, πανέμορφη. Την αφήνουμε και συνεχίζουμε. Ωραία χελώνα λοιπόν. Νομίζω έκτη. Μια ακόμα φιδόσαυρα. Pseudopus apodus. Ξεκάθαρο θηλυκό. Βλέπετε λεπτή, αλλά είναι πιο μεγάλη από το μικρό αρσενικό. Έχει μεγαλώσει κι άλλο. Έχει πιο στενό κεφάλι. Δεν εξέθεσε η μυπέη. Επίσης, αλλά και από το κεφάλι με την εμπειρία τα ξεχωρίζεις. Ωραία, γυαλιστερή, καλοταϊσμένη και αυτή μας αφόδευσε. Χοντρή ουρά. Δείτε τη διαφορά με άλλες όμως. Λείπει το άκρο της ουράς. Κάτι σπάνιο σε αυτό το είδος. Αυτό το είδος δεν αυτοτέμνει την ουρά όπως άλλες αύρες, όταν είναι μεγάλο.
Δηλαδή χαρακτηριστικό σαύρας με μεγάλη ουρά. Σπάνια δηλαδή εδώ στην Ελλάδα να έχουμε τόσο μεγάλες σαύρες που να κάνουν αυτό. Είναι κάτι σαν τα σταγκού, τις ιγκουάνες και έτσι που μικρές τη ρίχνουν, αλλά μεγάλες δεν τη ρίχνουν. Έτσι είναι και το φιλί τους. Και μετά αναγεννά μικρό μέρος της ουράς, κάνει αυτή εδώ την άκρη, σαν το κονάκι δηλαδή, που είναι και στην ίδια οικογένεια. Δεν την αναγεννά πλήρως, γι' αυτό κάποιες φορές έχει και άλλους με ακόμα κοντότερη ουρά. Αλλά γενικώς διστάζουν να τη ρίξουν. Βασίζονται πιο πολύ στις οστήνες πλάκες για την άμυνα. Ούρηση, αφόδευση, τεινάζονται επίσης γύρω-γύρω, στριφογυρίζουν έτσι σαν να μαστιγώνουν. Δεν μαστιγώνουν ακριβώς, αλλά έτσι παθητικά γυρίζει, μπορεί να σε ακουμπήσει λίγο. Ίσως κανένα ηρευτής που δεν έχει πολύ εμπειρία, είναι μικρός να το αφήσει. Γενικώς είναι σκληρό ζώο όμως. Ένα ζώο που θα έτρωγε φίδι αυτού του μεγέθους θα δυσκολευόταν να φάει αυτή τη σαύρα που έχει το ίδιο μέγεθος. Είναι πιο ογκώδες, πιο γεμάτο. Γι' αυτό έχουν και πολύ μεγάλο προσδόκιμο ζωής και στη φύση τα ενήλικα. Στην αιχμαλωσία έχουν ζήσει και πάνω από 30 χρόνια αυτά τα ζώα. Μπορεί να ζήσουν και παραπάνω, ίσως όπως τα κονάκια, πάνω από 50 και παραπάνω. Είναι ιδιαίτερα ζώα, τα θεωρούμε κοινά, αλλά όπως έχω ξαναπεί, έχουν πολλά κοινά με τις χελώνες παραδόξως. Και όχι με τα φίδια τους. Ο βαρύος αλιγκαροφάγος λοιπόν θα φάει αυτά τα πομάτια σε έλεγκαν που βρήκαμε και πολλά, αλλά έχει και γυμνοσάλια και εδώ, έχει και χέλιξ. Ό,τι θέλει, και ακρίδες, υγιέστατο, μπορεί και να αναπαραχθεί. Δεν μπορώ να ψηλαφίσω κάτι γιατί έχει σκληρές οστήνες πλάκες και έτσι η κοιλιά του είναι σκληρή και δεν πιάνεται εύκολα τι έχει μέσα, αν έχει αυγά κλπ. Αλλά μπορεί και να αναπαραχθεί. Συνήθως γεννάνε καλοκαίρι, τότε που κρύβονται, Ιούνιο, και τα θηλυκά κουλουριάζονται γύρω από τα αυγά και τα προστατεύουν μέχρι να βγουν τα μικρά. Λίγο γνωστό αυτό, αλλά αυτό το είδος το κάνει, όπως και πολλές αγκουίδες κάνουν κάτι παρόμοιο. Ωραία σαύρα λοιπόν. Θα την αφήσουμε να φύγει, θα βγάλουμε μια φωτογραφία και θα φύγει. Δεν ακόμη μια φορά. Δεν έχει και τόσο ανοιχτό χρώμα κεφάλι όπως ο άλλος πριν. Τώρα το πρόσεξε, είναι πιο σκούρη. Λοιπόν, την αφήνουμε. Τη βάζω εδώ. Για να δούμε τι αντίδραση έχει. Είναι λίγο ανηφορικά. Α, τώρα θα φύγει. Τώρα που θα πιαστεί μέσα στη φράση, νάτι. Τώρα φεύγει. Να το και ένα γεωφυλόμορφο. Μάλλον είναι το χυματάριουμ Γκαμπριέλης. Είναι σε λαταποδαρούς, αλλά όχι σκολόπετρα. Είναι άλλη ομάδα. Είναι στα γεωφυλόμορφα νίκη. Είναι υπόγειες, εντελώς τυφλές, ζουν στην υγρασία και τρέφονται με πολύ μικρά σπόνδυλα. Έχουν τοξίνη, αλλά είναι ελάχιστοι, δεν μπορούν να πιάσουν καν εμάς, δεν κάνεις τους. Η άμυνά τους είναι μια μυρωδιά που βγάζουν, σαν πλαστικό, σαν καμένο λάστιχο, λίγο σαν φρενάρισμα, κάπως έτσι μυρίζει. Και λίγο σαν καραμέλα συγχρόνως, ξέρω. Περίεργη μυρωδιά, είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο. Και λίγο μαλακό, μάλλον τώρα άλλαξε κέλυφος. Θα προσπαθήσω να το βγάλω πάνω, νάτσι. Κάτω από τον κορμό λοιπόν, θα αφήσουμε. Μπορεί να τη φάει κανένας φρύνος, μπορεί και όχι. Νάτος. Είτε εδώ, πανέμορφο και χαριτωμένο νεαρό χελωνάκι Testudo Hermanni. Μπορεί να γεννήθηκε πέρσι ή μπορεί και νωρίς την άνοιξη. Κάποια αυγά που γεννιούνται αργά, ξεχειμονιάζουν και οι νεοσύ βγαίνουν νωρίς. Λίγο φαίνεται να έχει μεγαλώσει, δεν είναι εντελώς νεογέννητο. Είναι γύρω στα 3,5 εκατοστά, 3,7 κάπου εκεί. Πολύ μικρό χελωνάκι, δείτε το πως είναι. Δραστήριο. Βγάζει το κεφάλι, τα ποδαράκια του. Από κάτω φαίνεται να έχει ακόμα αυτό το βαθούλωμα του ομφάλιου λόρου. Αλλά φαίνεται και να έχει μεγαλώσει επίσης. Να την και η ουρά με την κεράτινη απόφυση που έχει μόνο το είδος Testudo Hermanni στην Ελλάδα. Και το έμβολο εδώ είναι πλατή, είναι ξεκάθαρα Hermanni, δεν είναι Γκρέκα. Και εδώ Hermanni έχει κυρίως, τα χρώματα ταιριάζουν όλα. Πολύ μικρό, αλλά βγήκε έξω. Συνήθως αυτά είναι κρυμμένα, κάτω από πέτρες, κάτω από διάφορα πράγματα, βγαίνουν νωρίς το πρωί, τρώνε. Τώρα όμως πολλά είναι υγρά και πράσινα, κάνουν λίγο πιο μεγάλες εξορμήσεις και τρώνε την πράσινη βλάση στα πολύ μικρά φύλλα. Και φυσικά αυτό είναι επικίνδυνο για αυτά, γιατί κάθε τι σε τέτοια ηλικία πραγματικά κάθε τι τα τρώει. Ακόμα και μεγάλο φίδι δεν μπορεί να το φάει. Πολύ συχνά ξέρουμε κορακοειδή τα τρώνε. Και πολλά άλλα πουλιά επίσης. Γενικώς είναι θυράματα για πολλά ζώα. Γι' αυτό οι γελώνες γεννάνε πολλά αυγά και ζουν πολλά χρόνια, γιατί τα περισσότερα δεν επιβιώνουν. Και αυτό το χαζό τώρα έβγαινε πάνω στο μονοπάτι, έτσι. Απλά μέσα στο μεσημέρι έβγαινε έξω. Σαν να λέει είμαι στόχος, ελάτε πιάστε με. Αλλά όπως κάθε ρεπετό που πιάνουμε, το ευχόμαστε καλή τύχη. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Και να το κρύψει αυτό, εδώ ζει ελεύθερο, θα ξαναβγεί μόνο του. Μπορεί και να φαγωθεί. Είναι μέρος της ζωής του και αυτό, γι' αυτό γεννιούνται τόσο, αλλά ας ελπίσουμε ότι αυτό θα μεγαλώσει και θα γίνει σαν εκείνες τις μεγάλες χελώνες που είδαμε πριν. Πανέμορφο, δείτε πόσο μικρό κεφαλάκι. Νάτε, νάτε, βάζει τα πόδια μπροστά. Έκανε και λίγο τζετ πριν, κατούρισε, που είναι πολύ καλά ενδεδομένα. Μικρό, το Testudo Hermanni.
Νομίζω το πρώτο μικρό για φέτος. Πολύ ωραίο. Αφήνουμε λοιπόν τώρα από την άλλη μεριά, από εκεί περίπου προς εκεί που πήγαινε, να κρυφτεί στη βλάση, να σωθεί, γιατί ήταν έξω, πήγαινε κατά μήκος στο δρόμο. Τελικά είναι πιο μεγάλο από 2 ευρώ. Έγινε σύγκριση, έγινε φωτογραφίες. Είναι μονάδα μέτρηση για μικρές χελώνες, είναι κάπου 1,5-2 ευρώ. Πολύ γλυκούλα. Λοιπόν, επιτέλους επιτυχία. Το πρώτο φίδι λοιπόν. Νεαρός έφιος, Dolichophis Caspius, η επιστημονική ονομασία. Και φαίνεται από το πλάτος της ουράς που λεπταίνει πιο πολύ να είναι νεαρό θηλυκό. Δείτε πόσο λεπτύνει. Συνήθως βρίσκουμε νεαρά αρσενικά. Και μεγάλα μπορείς να βρεις, αλλά τα μεγάλα είναι τεράστια. Αυτό το φίδι ξεπερνά τα 2 μέτρα. Συνήθως είναι γύρω στα 1,60-1,80. Αλλά με την παραμικρή ενόχληση τρέχει, αμέσως φεύγει. Δηλαδή πρέπει να είναι κρυμμένο, πρέπει να το πιάσει προετοίμαστο. Αλλιώς, αν είναι και σε χόρτα, γλιστράει ακόμη πιο πολύ. Αυτός είναι λοιπόν έφιος, κολουβρίδα, οικογένεια κολουβρίδες. Κλασικό μαστιγόφιδο όπως τα λένε, whipsnake. Δεν μαστιγώνουν φυσικά, απλώς είναι έτσι λεπτά και μακριά και αυτό τα λένε έτσι. Και έχουν αυτή τη μακριά ουρά. Δείτε πόσο μακριά ουρά έχει, να καταλάβετε. Μάτω. Όλο αυτό είναι ουρά. Και τέλεια ουρά, δεν έχει κοπεί στο τέλος, τίποτα τέτοιο. Γενικώς δεν αλλάζει δέρμα, έχει τα ωραία του χρώματα και είναι πολύ όμορφο συγκεκριμένο. Βλέπουμε λίγες φωλίδες. Βλέπουμε τα σκούρα αυτά τα στίγματα που έχει και τις κοιλίδες σπασμένες λίγο. Που μάλλον σιγά σιγά ξεθοριάζουν γιατί όσο μεγαλώνει γίνεται μονόχρωμο. Γι' αυτό δεν είναι τόσο έντονο όπως τα πιο μικρά. Θα περάσει την οντογενετική χρωματική αλλαγή, όπως τη λένε. Και έχει και λίγο γαλάζιο. Και μπροστά και στη μέση έχει γαλάζιες βούλες και πορτοκαλί στο πλάι. Πολλοί εντείνουν ακόμα πιο πολύ το πορτοκαλί τα μεγαλώνουν, πιο πολύ κοντά στο λαιμό, αλλά έχει και στο λαιμό και στο κεφάλι. Ωραίο φίδι είναι αυτό. Σαν να έχει φάει κάτι, εδώ ψηλαφίζω κάτι κάτω-κάτω, αλλά φαίνεται να το έχει χωνέψει σε μεγάλο βαθμό. Οι έφηοι τρώνε τα πάντα, σε τέτοια ηλικία τώρα τρώνε σαύρες, ασπόνδυλα και άλλα φίδια. Είναι δεινά οφειοφάγα, τρώνε και οχές, δεν έχουν θέμα. Όταν είναι μεγάλοι, φτάσουν και το 1,62 μέτρα πόσο πάνε, τρώνε και μεγάλες οχές. Τρώνε και άλλα φίδια. Όποιο φίδι είναι πιο μικρό από αυτά θα προσπαθήσουν να το φάνε και πολλά τροκτικά επίσης. Γι' αυτό παλιά δεν τους πείραζαν, όπως και με το λαφιάτι, τις άφηναν σε χωράφια. Και τώρα δηλαδή αυτό πρέπει να κάνουμε. Είναι εντελώς ακίνδυνα φίδια. Και τρώνε τα πάντα. Φυσικά, αν πας να το πιάσεις, θα σε δαγκώσει. Τώρα και αυτό με δάγκωσε πριν μια φορά. Γενικώς είναι νευρικό φίδι. Έλα, μου το δώσεις χώρο, θα φύγει. Δεν κάνει κάτι. Αλλά δείτε, άμα δεν το πιέζεις, δεν το πιάνεις από το λαιμό δυνατά, δεν το κάνεις τέτοιες βλακίες. Και το πιάνει σωστά, όπως πρέπει να πιάνει κάθε ζώο και κάθε ελπετό. Στηρίζει το κέντρο του βάρους του, το αφήνει να πάει αυτό από το ένα χέρι στο άλλο. Δεν έχει και λόγο να δαγκώσει. Μπορεί να αγγίξει το κεφάλι του. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα είδος που φημίζεται για την επιθετικότητά του. Υποτίθεται, πετάγεται, κάνει. Παίζει ρόλο και το άτομο. Κάποια είναι πιο νευρικά από άλλα σίγουρα. Αλλά παίζει ρόλο και ο τρόπος που το πιάνει. Βλέπουμε το κεφάλι του πως είναι μακρόστενο, μεγάλα μάτια, είναι μερόβιο ζώο. Βλέπει πολύ καλά. Δεν μοιάζει με την οχιά βασικά. Μακρύ κεφάλι, μεγάλα στρόγγυλα, μάτια στρόγγυλες κόρες, πλάκες επάνω, λεπτό σώμα, λεπτή μακριά ουρά, λίγο από πάνω, καμία σχέση στα χρώματα. Καμία σχέση με την οχιά, δεν θα τον μπερδέψουμε. Δεν βρώσα κίνδυνο. Ήταν κρυμμένος κάτω από πέτρα. Μπορεί να βγαίνει λίγο πιο μετά. Θα ξαναβγεί μετά σίγουρα. Θα χρειαστεί να κυνηγήσει. Έχει εδώ μικρές σαυρούλες, Lacerta viridis, μπορεί να τρώει αυτές. Είναι γύρω στα 60 εκατοστά. Νομίζω είναι ο πιο μεγάλος έφιος που έχω δείξει στο κανάλι. Γιατί το φτιάχτηκε με τη μουρά. Πολύ ωραίο ζώο. Και ασυνήθως χρωματισμένο. Συνήθως δεν έχουν αυτά τα καλά ζώα, ούτε τόσο πολύ πορτοκαλί. Dolichophis Caspius λοιπόν. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη, γενικώς στη Βόρεια Ελλάδα είναι διαδεδομένο. Θα το βρούμε γενικώς σε πολλά μέρη. Στη μεγαλύτερη έκταση της υπηρετικής Ελλάδας. Κάποια μέρη στην Αττική και κάπου αλλού λείπει. Αλλά γενικώς υπάρχει, δεν έχει στην Πελοπόννησο. Μετά σε όλα τα νησιά, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τα νότια, όπου αντικαθίσταται από το μαύρο έφιο, το μαυρόφιδο που λέμε στην Κύπρο. Το έχω δείξει πιο παλιά. Και μετά στην Ασία, Δυτική Ασία, και μέχρι Κασπία, Γεωργία, Ιράν κλπ. Έχει μεγάλη εξάπλωση και λίγο νότια Βαλκάνια. Είναι έτσι μεσογειακό είδος, αλλά πάει και λίγο πιο πάνω. Να το. Κλασικό φίδι. Και στην εμφάνιση έτσι είναι το κλασικό φίδι. Κολουβρίδα, λεπτό. Ο γνωστός μας έφιος. Κάποιοι το λένε λαφιάτι, είναι λάθος, είναι εντελώς άλλο ζώο εκείνο. Η ίδια οικογένεια, αλλά έχει απόσταση. Έχει... Είναι μεγάλη οικογένεια αυτή, δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι έφιος, είναι λεπτόφιδι, σαν τη δεντρογαλιά, λίγο σαν τη σαΐτα, έχει αυτό το στυλ. Τρέχει. Αν και είναι και συσφιγκτήρας. Τώρα, αν πιάσει ένα τροκτικό, ένα μεγάλο έφιος, θα το συσφίξει πρώτα. Αλλά γενικώς δίνει πιο πολύ έμφαση στην ευκαιρία και στην ταχύτητα. Δεν είναι τόσο έντονα μειώδες όπως άλλα φίδια.
Αλλά πάλι είναι. Το μεγάλο, από ό,τι λένε, δεν έχω πιάσει ποτέ μεγάλο, λένε είναι εντυπωσιακό ζώο, είναι πολύ μειώδες. Αυτή ακόμα είναι λεπτή όμως. Θα είναι 3 ετών, δεν ξέρω, μπορεί 2, εντάξει. Κάπου εκεί. Πολύ ωραίο ζώο. Λοιπόν, το αφήνουμε ξανά πίσω. Μας έδωσε κάποιες τέλειες φωτογραφίες. Σύριξε μια φορά, αλλά αυτό ούτε καν δάγκωσε. Πάρα πολύ ήσυχο. Πάρα πολύ συνεργάσιμο. Λες και είναι φίδι εκτροφής. Λες και πας σε pet shop και πιάνεις ένα μικρό καλαμποκόφιδο. Χωρίς υπερβολή. Βαθιά αποκλιμάκωση λοιπόν. Μετά τον έφιο, ένα άδειο νεκρό σαλιγκάρι χέλιξ. Λουκόρουμ νομίζω, αλλά δείτε πόσο μεγάλο είναι μόνο γι' αυτό. Δηλαδή τα χελωνάκια γεννιούνται μικρότερα από τα μεγαλύτερα μαλάκια που έχουμε. Λοιπόν, μια πανέμορφη αρσενική πρασινόσαυρα, Lacerta viridis, λίγο μικρότερη από εκείνη την προηγούμενη φορά. Εκείνη ήταν λίγο πιο σκούρη όμως, με κάπως πιο σκούρο κεφάλι. Κάπως πιο προς καφέλαδο πράσινο. Αυτή είναι ολοπράσινη. Ωπ, άτσι, με δάγκωσε. Μιανικό ζακώνουν και κρατάνε. Αλλά θα την κάνω να με αφήσει σε λίγο. Δεν μπορεί να είναι πολύ εδώ που έπιασε. Και βλέπουμε είναι γύρω στα 10 εκατοστά το σώμα, 12 παραπάνω είναι. Μακριά ουρά, καφέ ουρά, το σώμα ολοπράσινο. Σμαραγδένιο πράσινο είναι από τις πιο όμορφες σαύρες που έχουμε. Και πράσινο και στο κεφάλι. Βλέπουμε μια αναγέννηση εδώ στο τελευταίο τέταρτο της ουράς. Κάποτε παλιά την έριξε και ξανά έβγαλε το άκρο της ουράς. Αλλά το άκρο της ουράς έχει χόνδρο, δεν είναι κανονικό κόκκαλο όπως το υπόλοιπο. Από κάτω λαχανή, φωλίδες. Παχιά βάση εδώ τα ημιπέ είναι αρσενικό. Και βλέπουμε και το βασικό. Λέτε να δούμε το βασικό. Εντελώς γαλάζιος λαιμός. Πανέμορφο. Και έχει απότομη αλλαγή. Λες και έχει γραμμή από το πράσινο, πάει απευθείας στο γαλάζιο και φαίνεται και από το πλάι, εδώ στο μάγουλο. Γαλάζιο. Με αυτό σηματοδοτεί στους αντιπάλους στην περιοχή του και στα θηλυκά σηματοδοτεί την υγεία του και προσπαθεί να τα εντυπωσιάσει για το ζευγάρωμα. Δεν έχει φάει κάτι, ίσως επειδή θέλει κάτι άλλο αυτό το διάστημα. Είμαστε στην εποχή αναπαραγωγής τους. Ή μπορεί να έτυχε, αλλά έχει πολύ καλό βάρος. Είναι γεμάτο ζώο. Δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά είναι γεμάτο. Δείτε πόσο γαλάζιο έχει. Τέλειο ζώο. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος αυτό ότι είναι τόσο γαλάζια σχέση. Αν ήταν πουλί αυτή η σαύρα και είχε πράσινα φτερά, σκεφτείτε και λίγο καφέ πίσω και ολογάλαζο λαιμό από κάτω, φανταστείτε πόσοι θα το ξέραν και θα ερχόταν να το δουν. Αλλά και την άλλη, η ίδια σαύρα δεν βοηθάει στο να γίνει γνωστή. Είναι πολύ δειλά ζώα. Με την παραμικρή ενόχληση τρέχουν, εξαφανίζονται. Γιατί φυσικά κάτι πιο μεγάλο από αυτές θα προσπαθήσει να τις πιάσει να τις φάει και έτσι είναι προσεκτικές. Αλλά όταν είναι ήσυχες, τότε δραστηριοποιούνται. Και βγαίνει μία στην άλλη, στις περιοχές του, σηκώνουν το κεφάλι, δείχνουν το γαλάζιο λαιμό, τα αρσενικά, όπως και σε άλλα οπτικά ζώα που χρησιμοποιούν χρώμα για την επικοινωνία, όπως τα πουλιά και πολλές άλλες οικογένειες σαυρών. Γενικώς οι σαύρες μας, οι λακερτίδες που έχουμε στην Ελλάδα, έχουν πολύ μεγάλη ποικιλία. Έχουμε, νομίζω ότι ναι, έχουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία λακερτίδων στην Ευρώπη και κάθε μία έχει άλλο σήμα. Άλλες έχουν γαλάζιο, άλλες έχουν πορτοκαλί, άλλες έχουν κίτρινο. Η πρασινόσαυρα έχει αυτό το γαλάζιο, το λακερτά βίρτης. Τώρα κάθεσαι ήσυχα, δεν δαγκώνει. Πολύ ωραίο ζώο. Εντομοφάγο, κυνηγάει εδώ διάφορα έντομα, ακρίδες κλπ. Και πανφάγο, μπορεί να φάει λίγους καρπούς και λίγες παραπάνω τροφές. Πολύ διαδεδομένο είδος στη Θεσσαλονίκη. Απλώς συνήθως τρέχει και συνήθως βρίσκουμε τις μικρές. Οι μεγάλες μας βλέπουμε από πιο μακριά και φεύγουν πιο γρήγορα. Οι μικρές είναι λίγο πιο κοντινής αντίδραση γιατί είναι και πιο μικρές, εντάξει. Αλλά και εκείνες φεύγουν. Ναι, τώρα κάθεται λίγο, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορη. Μέσα ξεγελάει αυτό. Μόνο που θα την αφήσουμε θα φύγει. Θα βγει μια φωτογραφία. Δείτε την ακόμη μια φορά. Την βλέπετε από πάνω, τρέχει. Την βλέπετε και από κάτω. Δείτε γαλάζια. Είναι από τις πιο γαλάζιες σαύρες που έχω γράψει εδώ στο κανάλι τουλάχιστον. Έχει και άλλες πιο γαλάζιες. Άντε. Πανέμορφη. Να το και ένα ωραίο αρσενικό τεστούντο Hermanni με ενδιαφέρουσα ιστορία. Μεγάλη ηλικία χελώνα, χοντρό καβούκι από κάτω ανοιχτόχρωμη. Πολύ δραστήριο. Συνήθως τα τραυματισμένα τόσο πολύ έχουν περάσει πράγματα. Και έχουν και ψυχικό τραύμα, έτσι έχω προσέξει. Δεν είναι τόσο δραστήρια. Αυτό κινείται. Δείτε τι έχει. Από χρωματισμούς, από φωτιά. Εδώ σίγουρα κάει και παλιά. Κάποιοι βάλαν στο χωράφι τη φωτιά, κάτι τέτοιο έγινε. Έβγαλε και την ουρά. Βλέπετε και την κεράτινη απόφυση παρεμπιπτόντος που είναι χαρακτηριστικό της Hermanni. Πάμε να δούμε τα προβλήματα του τώρα. Εκτεταμένος λοιπόν από χρωματισμός από φωτιά. Σπάσιμο εδώ πίσω. Έπεσε σκύλο, δεν ξέρω. Μάλλον το ροκάνησαν γιατί και από μπροστά. Ή τον πέτυχε κανένα γεωργικό μηχάνημα. Όλα τα θεωρώ πιθανά. Δείτε εδώ. Μπροστά, αριστερά και πίσω στην αριστερή είναι το θέμα. Πώς φαγώθηκε εδώ ο πάνω θηρεός, εδώ λίγο πίσω στις πρώτες πλευρικές πλάκες.
Κι όμως είναι δραστήριος. Βγάζει το κεφάλι, κάνει ήχους. Δεν ξέρω τι έχει πάθει, αλλά τώρα τα έχει περάσει αυτά. Γενικώς οι χελώνες είναι πολύ ανθεκτικές. Αν επιβιώσουν από το τραύμα, θα κουβαλάνε κάποια στοιχεία του για όλη τη ζωή, αλλά θα ζουν κανονικά όπως αυτή. Και αυτή είναι βαριά, και αυτή έχει φάει καλά, και αυτή σίγουρα αναπαράγεται. Αυτά εδώ τα άσπρα μπορεί σιγά σιγά να πάρουν το κανονικό χρώμα, δύσκολα, αλλά μπορεί. Ή μπορεί τουλάχιστον να μειωθούν. Να τη βγάζει το κεφάλι. Άτι. Αλλά θα ζει κανονικά, θα είναι λίγο έτσι, αλλά δεν θα έχει θέμα. Πολύ ωραία χελώνα και πάλι. Βγήκε λοιπόν μια ωραία φωτογραφία. Να φανούν και τα τραύματα σαν καταγραφή. Και τώρα φεύγει. Τώρα νιώθει ασφαλής, θέλει να φύγει. Θα φύγει τώρα. Άτι. Ω, τρέχει. Ξανασταμάτησε. Εντάξει, δεν έχει να φοβάται και πολλά. Έχει περάσει τόσα δύσκολα. Τώρα αυτό δεν είναι τίποτα. Και είχε και πρασινό σαύρα δίπλα της, αλλά έφυγε. Και εκείνο είναι αρσενικό. Α, τρέχει. Και άλλο τεστούν το Hermanni θηλυκό. Μόλις τώρα βγήκε, ήταν μέσα στο καβούκι. Φαίνεται να είναι σε ανάπτυξη, με λίγο φυσκωμένες πλάκες πάνω. Αλλά εντάξει, είναι σε μικρό βαθμό είναι φυσικό αυτό. Σε κάποιες. Ίσια από κάτω. Κανένας τραυματισμός. Λίγο σαν να κάει και εδώ, αλλά τώρα δεν είναι σίγουρο. Πέρασε και ένας χρυσομπάμπουρας. Να τη λοιπόν. Τώρα αυτή δεν θα τη βγάλουμε άλλη φωτογραφία, έχω πολλές. Ήρθε να βρούμε καμία εξαιρετική να τη βγάλουμε. Μπορεί και αν βγάλει το κεφάλι, μπορεί να τη βγάλουμε. Δεν ξέρω, θα τα αφήσουμε από εδώ να συνεχίσει το δρόμο. Έχει ζεσταθεί καλά σήμερα. Έχει χωνέψει καλά. Τρώει και αυτή βαριά χελώνα, ωραία. Πάμε καλά από χελώνες. Από τα υπόλοιπα δεν ξέρω πώς θα πάμε. Νάτι και μια μπομπίνα. Μπομπίνα βαριεγκάτα. Έβγαλε λίγες τοξίνες, αλλά όχι πολλές. Φούσκωσε λίγο όταν την έπιασα. Δηλαδή, πρώτη φορά μου φούσκωσε μπομπίνα. Δείτε εδώ. Θηλυκό. Από πάνω το χρώμα έτσι του βότσαλου, της λάσπης, έτσι λάδο πράσινο προς γκρι, με τις μαύρες φουλίτσες. Από κάτω κίτρινο. Ο λαιμός είναι γκρι, αλλά η κοιλιά είναι κίτρινη με μαύρες φούλες. Και έτσι σηκώνεται το μπροστά και το πίσω και κάνει τη βαρκούλα που λέω και εγώ. Και αν αυτή την άμενη, ένα παδογυρίζει εντελώς και σηκώνεται έτσι. Και δείχνει στους εχθρούς ότι είναι τοξική. Δεν τρώγεται. Λίγα ζώα τρώνε το ενήλικο. Ωραία βατραχάκια, χαριτωμένα. Μικρά, θα τα βρούμε σε ρέματα, θα τα βρούμε σε προσωρινά λιμνία όπως εδώ. Είχε πάρα πολλές πιο νωρίς εδώ. Έχουμε δείξει και τις λίμνες πώς ήταν πιο νωρίς. Τώρα άρχισαν να στεγνώνουν. Άρα όσα ενήλικα ήρθαν εδώ θα φύγουν. Αν έκαναν κανένα αυγό, κανένα γυρίνο και λίμνη ρηχή και δεν προλάβουν να μεγαλώσουν, εκείνα δεν θα μπορέσουν να φύγουν και θα στεγνώσουν. Όπως είχαμε δείξει και πέρσι. Νάτι. Πολύ μικρά βατραχάκια. Με πολύ ωραία φωνή το κόσμο. Σαν πουλί, ακούγονται έτσι σαν 18 ράζι από μακριά. Κάνουν έναν τόνο σαν βομβητής. Γι' αυτό λέγονται μπομπίνα. Κάνουν μπι, 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 κάπως έτσι. Τα έχουμε βάλει και σε άλλα βίντεο, τώρα δεν τα ακούσαμε εδώ. Αυτή είναι λοιπόν. Είχε κι άλλες. Πήδηξε μόνη της κάτω για να τη δούμε. Θα την άφηνα να φύγει στο νερό. Ναι, θα πάει τώρα. Εδώ έχει πολλούς γυρίνες μπούφο μπούφο. Μαύρη, είναι πιο μεγάλη από αυτές τις μπομπίνες. Και ξέρουμε γιατί είχε και αυγά παλιότερα εδώ. Ήρθαν χωματόφρυνοι ακόμα και σε αυτό το μικρό μέρος. Έχει χωματόφρυνο στο Σέιχ Σου, αλλά δεν έχει μεγάλα σώματα νερού και πηγαίνουν ακόμα και σε αυτά τα μικρά. Όπως το χορτιά της μια παρόμοια κατάσταση. Θυμάμαι. Και το έχουμε και σε κανένα δύο χέρια πίσω, τρία. Και έχει και μπομπίνες εδώ επίσης. Η άλλη μπομπίνα τελικά πήδηξε κάτω, αλλά κάθισε σε καλή θέση για φωτογραφία. Τη βγάλαμε και μετά πήγε μόνη της στο νερό. Γι' αυτό δεν την είδατε που φεύγει στο νερό. Αλλά πολλούς γυρίνους εδώ. Ας ελπίσουμε ότι θα μεγαλώσουμε. Έχει σκιά, είναι πιο καλά εδώ. Εδώ πάλι στο λιμνίο λοιπόν. Έπιασα ακόμα μια μπομπίνα βαριεγκάτα. Για να τη δούμε και από κάτω. Αρκετά κίτρινη. Και την αφήνω να φύγει. Νάτι. Απλά σκουπίζει με το χέρι μέσα στη λάσπη και πιάνει από μια. Εύκολα είναι. Λοιπόν, κάνω το βίντεο μόνο και μόνο για μια σημείωση σε σχέση με την προηγούμενη. Μόλις έπιασα την προηγούμενη, ήταν λίγο μαλακιά και θολή. Τελικά διαπίστωσα ότι άλλαζε δέρμα. Την βοήθησε να το βγάλει όλο, για να βγει και η φωτογραφία πιο καλά. Αλλά ήταν ο πρώτος βάτραχος που βρήκα στη φύση, ο οποίος άλλαζε δέρμα. Στην εχμαλωσία ξέρω, έχω διάφορα είδη βατράχων, αλλάζουν. Και πάλι δεν τα πετυχαίνω όλα να αλλάζουν. Αλλά στη φύση το να το πετύχεις αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν αλλάζουν όπως τα φίδια οι βατραχοί, αλλάζουν σε λίγα λεπτά. Και ούτε έχουν πολλές ενδείξεις ότι θα αλλάξουν, να θολώνουν έντονα, να μην κινούνται πολύ και όλα αυτά. Απλώς ξαφνικά κάθονται σε ένα σημείο, σχίζουν το παλιό δέρμα το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό. Συνήθως το τρώνε, όχι πάντα, πολλές φορές πέφτει και γίνεται στιγμιαία, δεν θα το προλάβεις εύκολα. Αυτό. Δείτε λοιπόν στη διαδρομή προς τα κάτω. Κάτω από ένα φλοιό, Σκορπιός Ευσκόρπιους.
Μάλλον αυτός ο Euscorpius solegladi που έχουμε εδώ, κεντρική Μακεδονία. Έχει εδώ, αλλά σύμφωνα έχει κίτρινους εδώ στο Seich Sou. Αλλά έχει και Euscorpius δίπλα στο νερό. Το ξέρω από παλιά, 2019 τους είχα ξαναδείξει. Δεν βρήκαμε κίτρινο όμως, βρήκαμε αυτόν. Βλέπετε, στρόγγυλες ζαγκάνες, λεπτή ουρά. Γενικώς μικρός, έτσι σκουρόχρωμος, δεν θα τον μπερδέψουμε το κίτρινο. Το τσίπημα το συγκεκριμένο είναι ασήμαντο. Ελάχιστη τοξίνη, σαν τσουχνίδα, κάτι και λιγότερο. Και λιγότερο θα λέγαμε. Αυτός είναι. Μικρός μαύρος σκορπιός. Μάται η ενέργεια, δείτε εδώ. Χάθηκε ξανά η ταμπέλα. Ούτε φύσηξε, ούτε υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να πέσει. Κάποιος το πήρε. Να το και ένα κονάκι λοιπόν. Τώρα είναι απόγευμα και βγήκαν. Βγήκαν. Κρύβονται, κινούνται μέσα στη βλάστηση και πάνε κάτω από πέτρες. Anguis, fragilis. Εκεί στην Κέρκυρα έχει το Anguis Greca. Έχουν χωριστεί τα είδη. Αυτό που είναι δυτικά το οξύνη τον Greca και σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι βόρεια Πελοπόννησο. Αυτό που είναι κοινό με κεντρική βόρεια Ευρώπη είναι οι fragilis. Και είναι fragilis, έφλαστο δηλαδή. Ούτε το πίστευα. Αλλά έριξε λίγο το άκρο τη ουρά. Τα μεγάλα δύσκολα τη ρίχνουν, αλλά τα μικρά μπορεί να τη ρίξουν. Θέλουν προσοχή. Τα πιάνουν από το σώμα. Δεν είναι φίδια, είναι σαύρες. Άρα προσέχουμε που ξεκινάει η ουρά. Τα πιάνουμε από μπροστά. Και δείτε από κάτω που ξεκινάει η ουρά. Από εδώ. Καμία σχέση με φίδι βασικά. Δεν είναι τόσο εύκαμπτο. Είναι όπως η φιδόσαυρα πριν, είναι στην ίδια οικογένεια, πριν σε άλλο γένος. Δείτε, μονοκόμματο. Το κεφάλι είναι σαύρας, λέφαρα, αυτιά κλπ. Και η μούρη μοιάζει λίγο. Μπορείς να πεις ακόμα και με λακαρτίδα μοιάζει λίγο μούρη. Δεν είναι, αλλά μοιάζει με σαύρα. Φωλίδες πολύ μικρές, από κάτω είναι σκούρο. Επίσης πολύ μικρές. Οστή είναι πλακίδια. Τα κονάκια δεν έχουν αυλάκι στο πλάι. Και δείτε πώς κινείται. Δεν πιάνεται τόσο έντονο όπως ένα φίδι. Τώρα αυτό είναι μικρό. Αν μπορώ να το πιάσω εδώ, τρομάξει να το μαζευτεί. Δείτε. Αυτή είναι η αμυνά του. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά όταν είναι σε ανοιχτό χώρο. Γι' αυτό δυστυχώς κάποιοι το σκοτώνουν, κάποιοι που δεν γνωρίζουν. Όχι, δεν μας κάνει τίποτα εννοείται. Όπως όλες τις σαύρες. Μαλακιοφάγο κυρίως, τρώει γυμνοσάλιαντες, τρώει σαλιγκάρια. Αν έχουμε σε κήπους δηλαδή τέτοια, σε μέρη με υγρασία και τέτοια, δεν τα πειράζουμε. Και καμιά φορά τρώει και έντομα, αλλά κυρίως γυμνοσάλιαντες. Κρύβεται σε υγρά μέρη, αποφεύγει τη ζέστη. Και θα το βρούμε έτσι κοντά σε νερό. Εδώ στο νομό Θεσσαλονίκη είναι αρκετά σπάνιο. Αλλού, σε άλλα μέρη τη Ελλάδα είναι παντού. Ό,τι και να σηκώσει λένε έχει κονάκια. Εδώ δεν έχει. Έχει σε κάποια μέρη του Seich Sou και σε κάποια βουνά λίγο πιο έξω. Αυτό είναι αρκετά ξερό και μεσογειακό το μέρος και δεν έχει πολλά κατά τα άλλα. Είναι αρκετά σπάνιο για εδώ. Τώρα αυτό θα είναι 2 ετών κάπου εκεί. Έχει αυτή τη γραμμή πάνω που στα ενήλικα μένει μόνο στα θηλυκά. Αλλά μπορεί να είναι και νεαρό αρσενικό, δεν το ξέρουμε. Θα το αφήσουμε να δούμε τα άλλα, τα πιο μεγάλα. Να το κάνω μεγαλύτερο, και αυτό έριξε ουρά. Αυτό φαίνεται να έχει τη γραμμή πάνω, αλλά να είναι μεγάλο, δηλαδή θηλυκό. Βλέπετε από κάτω μαύρο, ωραίο γυαλιστερό ζώο, αλλά πάρα πολύ ήσυχα. Η άμυνά του είναι αυτή να προσπαθούν αργά να ξεφύγουν, να φοδεύουν στην αρχή. Κάποια μικρότερα ρίχνουν την ουρά και δεν δαγκώνουν βασικά ποτέ. Αλλά και αν δάγκωναν, δεν έχουν πίεση. Μια φορά είχα ανοίξει το σώμα του ενός γιατί δεν δάγκωνε με τίποτα, ήθελα να δω τα δόντια και δεν έχει καθόλου πίεση. Έχει ελαφρώς γυριστά δόντια. Είναι ιδιαίτερη αγκουίδα για να μπορεί να γραπώνει το γυμνοσάλιαγγα. Αλλά αυτή είναι η τροφή του. Δεν τρώει κάτι σκληρό, κάτι δύσκολο. Κάμια φορά μπορεί να φάει κάτι πιο σκληρό, αλλά δεν έχει δάγκωμα. Σημαντικό για μας. Και βασικά δεν δαγκώνει. Να το, δείτε το. Είναι τόσο ήσυχο ζώο. Και κάποιοι πειράζουν αυτό το ζώο που είναι τόσο πολύ ήσυχο. Δεν κάνει τίποτα. Και πολύ ωραίο να το πιάνει. Είναι απαλό. Συγχρόνως είναι κάτι σαν μεταλλικό, αλλά συγχρόνως και μαλακό. Ζωντανό φυσικά. Κινείται, βγάζει τη γλώσσα, του μυρίζει, κοιτάζει. Είναι κλασική σαύρα της πιο βόρειας Ευρώπης. Εκεί την έχουν πολύ περισσότερο, που έχει περισσότερη υγρασία. Εδώ, όπως είπα, είναι κρυπτική. Θα βγει άνοιξη φθινόπωρο πιο πολύ, θα βγει πρωί και απόγευμα μετά όταν αρχίσει να κάνει ζέστη. Αλλά είναι πιο κρυπτική. Τώρα, αυτό θα είναι νεαρό ενήλικο, φαίνεται να είναι τόσο. Και μπορούν να ζήσουν έως και 60 χρόνια σε αιχμαλωσία. Έχουν καταγραφεί να ζουν τόσο. Είναι από τις σαύρες που ζουν πιο πολύ. Στη φύση, εντάξει, δεν ζουν τόσο φυσικά, αλλά πάλι μπορούν να ζήσουν κάποιες δεκαετίες. Μόνο και μόνο επειδή είναι κρυπτικά. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη άμυνα σε μεγαλύτερα ζώα. Δηλαδή και τα οστέ είναι πλακίδια που έχουν, δεν είναι σαν τις φιδόσαυρες έτσι τόσο δυνατά. Αλλά κρύβονται. Δεν φαίνονται. Είναι σαν ξύλο, σαν φύλλα. Και αυτό μόνο τα σώζει. Πολύ ωραίο, πολύ ειρηνικά ζώα. Λοιπόν, έκανα λάθος. Εκείνη ήταν επανέβρεση. Είχε ρίξει την ουρά, αλλά την είχε ρίξει παλιά. Άλλη φορά. Δεν ξέρω πότε την είχαμε βρει. Κομμένη 2 φορές. Τρίτη επανέβρεση, δεύτερη επανέβρεση. Αυτή είναι που έριξε τώρα την ουρά. Και βλέπετε, τρέχει. Αυτή είναι πιο δραστήρια από όλα. Θηλυκό και δείτε το από κάτω, μπλεβιάζει έτσι. Πάει προς γαλάζιο. Γιατί είναι σε έκδηση. Σε λίγο θα αλλάξει δέρμα.
Όταν αλλάζουν δέρμα, το αλλάζουν σε νυφάδες, σε κομμάτια, όπως οι άλλες σαύρες. Όχι σαν τα φίδια. Δεν αλλάζουν πουκάμισο, είναι κανονικές σαύρες. Άτι. Τρέχει. Σήμερα Κυριακή, 7 Μαΐου 2023, συνέχεια του Herping στο Ωραιόκαστρο. Στο Παλαιόκαστρο, συγκεκριμένα εδώ στο Σιβρί, στο βουνό του Ωραιόκαστρο που έχουμε ξαναρθεί και άλλες φορές. Συνήθως καλοκαίρι, άνοιξε όχι τόσο. Τώρα λίγο απόγευμα ήρθαμε γιατί με την πρώτη έκθεση στον ήλιο ξεκίνησαν τα προβλήματα με τα κοντομάνικα. Ήδη με έκαψε ο ήλιος λίγο χθες και πρόλαβα και να γρατζουνιστώ. Επειδή τα ρούχα είναι πανοπλία, είναι προστασία. Εδώ λίγο να σε κουμπίσει πουρνάρι, κλαδί και τέτοια. Σχίζεσαι. Πρέπει να προσαρμοστώ ξανά στην καλοκαιρινή πραγματικότητα λοιπόν. Αλλά τώρα ήρθαμε και απόγευμα όπως βγαίνουν πιο πολλά ζώα. Γιατί και χθες έρχονταν να βγαίνουν πιο πολλά το απόγευμα. Άρχισε να ζεσταίνει ο ήλιος τη μέρα τώρα, δεν είναι όπως τον Απρίλιο. Καλά, τον Απρίλιο συνέχεια έβραχε, λίγο δεν ήταν καλός. Φέτος, αλλά εντάξει. Για να δούμε τι θα βρούμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν προλάβουμε πολύ σήμερα, αλλά μπορεί να έχει κάτι καλό. Να έτσι και μια σκολόπετρα εδώ. Σκολοπέντρα κυγκουλάτα, αρκετά μεγάλη. Γύρω στα 8 εκατοστά. Με πορτοκαλί πόδια, κίτρινα προς πορτοκαλί. Που δεν είναι πάρα πολύ ασυνήθιστο, αλλά δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχει πολλές έτσι σκούρες με κίτρινο παπόδια γενικώς. Δεν την πίεσα από την αρχή και γι' αυτό δεν έχει κανένα λόγο να μετακόσει. Τι είναι περίεργη, ψάχνει όμως. Και αποφεύγει και το φως, θέλει να μπει ξανά κάτω από την πέτρα της. Θα τη βγάλουμε μια φωτογραφία μάλλον, επειδή είναι όμορφη, και θα την αφήσουμε. Λοιπόν, να δείτε και το πρώτο φίδι. Δείτε πόσο μικρό είναι. Ένα νεαρό σκουλικόφιδο, ή αλλιώς τυφλίνος. Ξεροτύφλοψ βερμικουλάρης, επιστημονική ονομασία. Μπορεί να γεννήθηκε και πέρσι. Δείτε πόσο μικρό λεπτό. Θα μπορούσε κάποιος να τον μπερδέψει με σκουλικάκι, με μυριάποδο. Όμως είναι φίδι, φαίνεται και στην κίνησή του. Δείτε, τυλίγεται, κυματίζει. Είναι υπογειόβιο εντελώς, ζει κάτω από το χώμα. Μπορεί να το βρούμε όταν ξεκουράζεται κάτω από πέτρες ή άλλα αντικείμενα. Αλλιώς είναι βαθιά μες στο έδαφος. Ιδιαίτερα πέρα από την άνοιξη είναι πολύ δύσκολο να το βρούμε κοντά στην επιφάνεια. Τώρα είναι πιο δραστήριο. Εδώ είναι η ουρά του με τη μητούλα και εδώ είναι το κεφάλι. Για να δούμε ποια είναι η σωστή μεριά. Γιατί... Α, εδώ είναι το κεφάλι. Έχει πολύ μικρά μάτια τροφικά. Δεν του χρειάζονται, ζει μέσα στη γη. Μυρίζει όπως τα υπόλοιπα φίδια με τη γλώσσα και έχει μια πλατιά ρηχική φωλίδα μπροστά για να σκάβει. Και μια μυτερή φωλίδα πίσω στην ουρά, εδώ, για να σκάβει και για να μας σμπρώχνει. Προσπαθεί ανεπιτυχώς για άμυνα. Πολύ μαλακοφιδάκι φυσικά, δεν μπορεί να μας γρατζουνίσει. Βγάζει απλώς ένα μόσχο. Δεν μυρίζει πάρα πολύ, αλλά για λίγο μυρίζει όταν το βγάζει. Αν το πιάσεις, πιο πολύ το χέρι μου μυρίζει μυρμήγκια. Γιατί η τροφή του είναι βασικά αποκλειστικά αυγά και προνύμφες μυρμηγκιών. Και κάτω από αυτές εδώ τις πέτρες έχει πάρα πολλά μυρμήγκια. Αυτός ήταν δίπλα στην μυρμηγκοφωλιά, όχι στην πέτρα με τη μυρμηγκοφωλιά μέσα. Ήταν δίπλα, στη διπλανή πέτρα, έτσι ώστε μάλλον να μην ενοχλείται πολύ από τα μυρμήγκια, αλλά να πηγαίνει να τρώει όσο θέλει. Τώρα χρειάζεται να φάει γιατί θα πρέπει να μεγαλώσει. Και θα έρθει και το καλοκαίρι που θα έχει ζέστη και θα πρέπει να κατέβει τότε πιο κάτω. Πάρα πολύ μικρό. Αϊκίνητο όμως. Έτσι είναι η συμπεριφορά του όταν τα βγάζει. Προσπαθούν να επιστρέψουν στο χώμα και κινούνται δεξιά-αριστερά. Δεν μπορούν να κινηθούν αποτελεσματικά στην ξηρά, δεν έχουν τις κοιλιακές φωλίδες άλλων φιδιών για να μπορούν να πιάνονται από το έδαφος εύκολα. Πιο πολύ γλιστράνε. Όλες τις φωλίδες είναι μικρές και ίδιες. Αλλά άμα τα αφήσεις, φεύγουν, γλιστράνε. Καλύτερα όμως να τα αφήσεις στο μαλακό χώμα να μπουν μέσα. Δηλαδή να τα βρείτε έξω, να τα έχει βγάλει καμιά βροχή σε κανένα δρόμο και έτσι. Το πιάνετε απαλά. Φυσικά δεν δαγκώνει, δεν κάνει τίποτα. Απαλά για να μην τραυματιστεί αυτό και το αφήνετε σε μαλακό χώμα και φεύγει. Θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε φωτογραφία, αλλά τρέχει πολύ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μετά θα το ξαναβάλουμε στην θέση του. Αυτό είναι λοιπόν το περιβάλλον. Μεσογειακή βράση, ζυμακία, πουρνάρια, άλλα πιο αραιά, άλλα πιο πυκνά. Χόρτα κάτω, κάποια βόλτανα, αλλά πιο πολλά είναι ξερά. Και κάποια μικρά λουλούδια. Φετινά και κάποια στάχια, αλλά πολλά έχουν ήδη αρχίσει να ξεραίνονται για το καλοκαίρι. Χωρίς πολλές πέτρες που είναι καλές, πιο πολλές είναι ξερές από κάτω. Πιο επιτυχημένες μορφές ζωής στα σπόνδυλα, παντού φυσικά. Και σκολόπετρες είχε και ψευδοχείρα ράχνη είχε, αλλά μυρμήγκια τα πιο πολλά. Και από κάτω βλέπετε, έχουμε ανέβει ψηλά. Κάτω φαίνεται όλη η Θεσσαλονίκη. Και ο Όλυμπος μακριά, έχει καλή θέα εδώ. Και ακούγεται λίγο και η κίνηση. Πόσο μακριά και αν φεύγουμε, ο αστικός ιστός κάνει αισθητή την παρουσία του. Αλλά πίσω έχει πουλιά, έχει κοτσίφια, ειδόνια. Πέρασε ένα αυτοκίνητο πριν, μπορεί να τα τρόμαξε. Αν ήταν κάτι κοντά στον δρόμο, δυστυχώς. Αλλά δεν έχει πολύ κίνηση ανθρώπων, δεν είναι καλά. Νάτος και ο κέντρος λοιπόν. Γιουνίπερους οξύκεντρους. Φτάσαμε λίγο πιο πάνω. Σε άλλα μέρη ξεκινάνε από πολύ πιο χαμηλά. Και επίσης,
Χάσαμε και μια μεσαίου μεγέθους λακέρτα τριλινεάτα. Κρανόσαυρο, ήταν κάτω από πέτρα μέσα από πουρνάρια. Άρα θα έχει ζώα μέσα από πουρνάρια όταν έχει πέτρες, που δύσκολο να τις σηκώσεις. Φυσικά θα έχει κάτι. Ακούστε και τον κούκο. Κούκουλος Κονόρης. Άνοιξε. Λίμαξ κονεμενός ο γυμνοσάλιακας, ο κυλιδωτός, γύρω στα 7 εκατοστά. Άρχισαν να βγαίνουν ασπόνδυλα τώρα και χίλια ποδαρόσες, βγήκανε και κάποια έντομα, βγήκανε και γεωσκόλικες, βγήκανε. Έχει λίγη γρασία και βγαίνουν. Και ένα σπονδυλωτό δεν βρίσκουμε. Και γεωσκόλικες εδώ, 8 τρίλους κομπλανάτους, ένας εδώ και ένας δίπλα. Ακούστηκαν και πουλιά, που σημαίνει ότι ξεκίνησε η άνοιξη, ήρθαν τα μεταναστευτικά, γιδοβίζει ακούστηκε που είναι μεταναστευτικό. Αλλά ακούσε και κουκουβάγια, λιαγκιόνισε λίγο από μακριά. Αλλά από ελπετά τίποτα άλλο. Πέρα από το μικρό σκουλικόφυγο και τη σαύρα που έφυγε, τίποτα. Πολύ ξερά επίσης. Και μάλλον οι κρυψώνες είναι βαθιά μέσα από πουρνάρια που τσιμπάνε και δεν μπορείς να πας. Δείτε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο οκτώτριλος ο πλανάτος. Περνούσε το δρόμο, υγρότατος όμως. Παρόλο που ο δρόμος είναι στεγνός, ζωηρός, κινείται, σωστός γεωσκόλικας. Πολύ πιο μεγάλος από το σκουλικόφυδο που βρήκαμε. Και νομίζω σε βάρος πιο μεγάλος από κάθε σκουλικόφυδο. Είναι πιο μειώδης, πιο γεμάτος. Θα τον αφήσουμε να φύγει από την άλλη. Μπορεί να το φάει καμιά κουκουβάγια, αλλά μπορεί να είναι προσεκτικός και να σωθεί. Να τους. Κάνας κατσόχυρος, κάνας φρύνος μεγάλος, θα μπορούσε να το φάει. Να τους. Εδώ λοιπόν τελειώνει και αυτή η εξόρμηση. Που εντάξει, είδατε. Δεν ήταν και τόσο επιτυχημένη όπως οι προηγούμενοι. Ενώνονται μαζί. Είχαμε στην προηγούμενη από όλα χελώνες. Σαύρες από τρία είδη, δύο άποδες, την παρσινόσαυρα, έφιο, μπομπίνες. Τώρα εδώ σκουλικόφυδο για να συμπληρωθεί και αυτό, να δούμε μερικά αυτή την άνοιξη. Αλλά όχι πολλά άλλα. Ασπόνδυλα μετά, γιατί δεν βρίσκαμε και κάτι άλλο. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε αλλού. Ο Μάιος είναι εντατικός μήνας, γιατί έχει ακόμα καλό καιρό και καλά ενδιατήματα. Μετά το καλοκαίρι σιγά σιγά θα στεγνώνουν πάλι. Συνεχίζουμε αλλού και γεια σας.